κρατήσει σε καλό δρόμο. Και το ντέρμπι αρχίζει με τον Κόρτσα μια δυνατή παλιά κεφαλιά. Μπαίνει στην περιοχή, ευκαιρία, το σουτ κόβεται, σε έχει και συνέχεια η φάση. Με τον Λεϊρία έτοιμο να εκτελέσει. Κεφαλιά προς τα πίσω του Βοζατζίδη, παραλίγο ο Κουτζαβασίλης έσωσε. Κόρτσα με το κεφάλι. Ο Ζατζίδης και Παναγιωτούδης. Ο Πουτσογιαννόπουλος κερδίζει, λέει η Ρία, δεν μπορεί να βρει την μπάλα. Παίζοντας με παίκτη παραπάνω. Μετριάζει την κεφαλιά. Γιάκος πάει. Τσαμούρης. Ζατζίδης. Μπροστά. Προβιδάκης. Θέλει να αποφύγει το Ποζατζίδη χωρίς φάουλ, λέει η κυρία Αντωνίου. Το μάτς συνεχίζεται. Έπεσε μάκρυνση. Προβιδάκης. Μπαράτα. Ένα παιδί που ξεκίνησε από την K20 του ΠΑΟΚ. Ο Ζατζίδης φέρει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία, χαμένη, απέκρουσε. Τσαμούρης. Βαθιά μπαλιά, ψάξε το κεφάλι του Λουκίνα, κλεισμένος με δύο, μονομαχίες στον αέρα. Είναι ο πλάγιο. Ποιοι. Νομό πρόλαβε πριν η μπάλα περάσει έξω, την κράτησαν μέσα στο γήπεδο. Ήταν ένα φάουλ γηπεδούχη, πλάγιο, Χιλιοδραγάτης με το βοηθό. Ο Τσαμούρης και διώχνει, θέλει να βγει ο Πλατανιάς με ένα ωραίο συνδυασμό. Ο Παπουτσογιαννόπουλος γύρισε. Εξαιρετική προσπάθεια από τους Γεννήτο Αργυρόπουλος να παίξουν γρήγορα οι του Λεβαδιακού με τον Κοζορώνη να πέφτει. Δραγάτης λέει συνέχεια στο παιχνίδι, δεν βλέπει κάτι σε αυτό το σπρόξιμο του Σιμελίδη, διαμαρτύρ. Παίζουν κοντά με τον Ουές και τον Παπουτσογιαννόπουλο, έκοψαν οι παίχτες του Λεβαδιακού με ένα ανάποδο ψαλίδι, γύρισε και ο Νομό, αλλά υπάρχει... Μένει με τον Τζαμούρη πρώτο πάνω στην μπάλα. Εννομώ παλιά για τον Αργυρόπουλο, δυνατή είναι, θα την προλάβει. Την άφησαν οι παίκτες του Πλατανιά να περάσει out. Κέρδισε την μπάλα δεύτερος παίκτης του Πλατανιά, ο Ρουσάκης πάνω του. Ο Ζατσίδης κρατάει την μπάλα, δεν έχει βγει και κάνει μόνος του την προσπάθεια, την κούρσα. Διώξαν με τον Τσελεπίδη μακριά. Ελέγχουν οι φιλοξενούμενοι με το Σμυρλάκι. Κάνει ένα γέμισμα για τον Ελυρία. Υπάρχει ο Σταμόπουλος στο έδαφος, δεν υπάρχει φάουλ. Για να δούμε εδώ προϋποθέσεις για τον Πλατανιά. Γύρισμα στην περιοχή, ένα σούτ που επιχειρείται στα σώματα. Λουκίνα στρώνει, δεύτερο σούτ, πέφτουνε. Όλος ο κόσμος τώρα στα κάρε του Πλατανιά. Βγήκανε και διώξαν εύκολα με τον Ποζατσίδη φιλοξενούμενοι. Πήγε δυνατά και πήρε την εσωτερική και τον αντίπαλο το πολύμος. Μαρκάρισμα από πίσω. Δεν υπάρχει νομίζω φάουλ. Παρά 19 διακοπή η πρώτη και 15 η δεύτερη. Κακό μου έλεγες για τους ποδοσφαιριστές αυτή η διακοπή, γιατί τους βγάζει εκτός ρυθμού. Αυτό θέλω να σχολιάσεις. Ναι, δεν είναι ότι καλύτερο για τους ποδοσφαιριστές, για τον κόσμο. Βάλας με τον Κάστρο κυκλοφορία, με τον Σκόνδρα. Να αλλάζει λίγο απρόσεκτα για τον Οικονομόπουλο. Ο Νίλη τρέχει να προλάβει και να το εκμεταλλευτεί αυτό. Και Ποζατζίδης, αυτός θα εκτελέσει, περνάει η μπάλα, δεν είναι άσχημο. Ξίδας ανεβαίνει απέναντι, υπήρχε ο Νάουμετς εντελώς αφύλακτος. Λάθος επιλογή από τον Ξίδα. Στην καλή αντεπίθεση αυτή λόγω της ταχύτητας του ακραίου μέσου της ομάδας του Παγκιά. Φέτος με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος δεν το είχε στη διάθεση του Γιάννη Σωτάτσης, ήταν με την Εθνική Ενόπλων στην Κίνα. Και αυτό μάλλον το ταξίδι τον έχει και επηρεάσει λιγάκι. Το οπότε κέρδισαν οι γηπεδούχοι. Μπιανκόνι παίζει με τον Καραγκούνι, ανεβαίνει και ο Ποζατζίδης. Ωραία ο Ποζατζίδης. Απέφυγε και τον Χάμοντ. Καραγκούνης ξανά. Λίστα. Νίλη. Ανεβαίνει ο Ποζατζίδης. Ωραία κίνηση από τον Ποζατζίδη. Αποφεύγει το σκιόπι. Η σέντρα χαμηλά από τον Ποζατζίδη σε κόρνερ ο Κουκόλης. Κάνει κίνηση και παίρνει την μπάλα ο Μπιανκόνι. Ποζατζίδης
Με τη μία η σέντρα, η κεφαλιά, ο Μποσέτη έξω. Να η μεγάλη ευκαιρία. Ο Μπλάζιτς είναι το εξάρι μπροστά από τα στόπερ, ο Λαγός. Δεξιός εσωτερικός μέσος. Αντίστοιχα αριστερά ο Πατράλης. Λίγο Απόλλωνα. Ωραία ο Ποσατζίδης, έβαλε την μπάλα μπροστά του. Κάνει ένα σου, την προβολή δεν θα έρθει. Τον καλά εκτελεσμένο κόρνερ. Τώρα ο Τομάς. Πέρασμα για τον Βιτλί που σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μαρκόφσκι ήταν αφύλακτος. Έκλεισε την τελευταία στιγμή ο Ποσατζίδης. Η Ριτιέρ με τον Βάρκα. Ο Ριτιέρ δεν μπορεί να κρατήσει. Ο Νίλη πήρε. Ο Μπιανκόνι συνεργάζεται ξανά. Ο 30. Ο Φάκης θα πάρει το πλάγιο. Ο Λαϊτάν. Περιοχή σαν το βλέπω. Κέρδισε ο σκορέρ του 0-1 ο Νίλη και μάλιστα θα πάρει και φάουλ. Μια παράβαση, συνεχίζεται το παιχνίδι. Χασομέρης κέρδισε μια κόντρα. Η δεύτερη ποιον θα ευνοήσει? Τον Τσαμούρη. Μπάλα βγαίνει από την περιοχή. Κίνηση από τον Πάγκο και ο Καλαϊτζίδης. Με δύναμη βγαίνει ο Ποσατζίδης. Κερδίζει. Κινείται από τον Καραγκούνι Νίλη για τον Ποσατζίδη. Είναι όμως ο Πάνος εκεί ο οποίος θα κερδίσει. Ο Ποσατζίδης ξανακερδίζει την μπάλα από τον Πάνο. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ποσατζίδη. Θα βγάλει και την... Σίγουρα βέβαια η ομάδα θα γίνει περισσότερο επιθετική. Σωτηράκος εκτελεί, φέρει την μπάλα στην περιοχή με πολλά φάλτσα. Εκεί που πάει είναι ο Ποσατζίδης και ο Κάσος. Ο Κάσος θα κερδίσει, αλλά ο Ποσατζίδης θα κόψει. Αλλάζει τελείως, από την άλλη πλευρά θα βρει τον Ροβιδάκη, ο δεξιός οπισθοφυλάκας έχει προωθηθεί για τον Εργοτέλη. Θα κάνει το λάθος. Θα κόψει. Και Λεϊρία. Εκτελεί ο Ποσατζίδης η μπάλα. Κερδίσει εκεί ο Ποσατζίδης, θα κερδίσει όμως και ο Σπύριακ.